Είμαστε σε κύπελο, 5 γκολ στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Βλάντο Γιάνκοβιτς. Να ευχαριστήσω τον Άρη Τσιάρα. Χθες, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Γιάνκοβιτς. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο. Η Χριστίνα Βραχάλη δοκιμάζει τις δυνάμεις στο μπάσκετ. Παίζει μονό με τον διεθνή φόρουαρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος στη συνέχεια δίνει συμβουλές μαγειρικής. Για δείτε το. Θες να ξεκινήσουμε σουτάροντας? Όχι, γιατί φοβάμαι μην το χάσω. Δεν πειράζει, και άμα το χάσεις. Έχει αέρα γι' αυτό. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Για να δω. Το χάσα. Με ποιο τρίποντο που έχεις χάσει θα αντάλλαζες αυτό? Νομίζω ότι ήταν ένα τρίποντο στο Τελ Αβίβ εναντίον του Μακάμπι, που άμα το βάζα πηγαίναμε μπροστά 2 και δυστυχώς το χάσα και χάσαμε και το παιχνίδι στο τέλος. Για πάμε στη γραμμή των Βολών να δω τι. Ποια γραμμή των Βολών? Να δω τι γίνεται εκεί. Η Βολή είναι το Α και το Μεγά. Κρίνονται πολλά. Το Α πρέπει να είναι Βολή. Πες μου μια Βολή που έχασες και σου έχει κοστίσει. Σ' αρέσει εκεί, έχεις κολλήσει με το να χάνουμε. Στην Νέα Ζηλανδία, στο τελικό με την Αμερική. Βασικά όχι μία, έχασα 3. Πες μου ένα buzzer beater που έχεις βάλει και το έχεις ευχαριστηθεί. 2 έχω βάλει στη ζωή μου, 2 buzzer beater. Ένα με τον Πανιόνιο που είχα βάλει σε ένα παιχνίδι Euro Cup εναντίον την Οστάνδη, το οποίο το έβαλα στο τελευταίο δευτερόλεπτο και κερδίσαμε, ενώ χάναμε έναν. Και ένα με τον Παναθηναϊκό εναντίον τον ΠΑΟΚ, που αυτό ήταν πολύ, πολύ δυνατό. Ήταν στο hit το match. Ήμασταν μπροστά και μας ισοφάρισαν και το έβαλα στο τελευταίο δευτερόλεπτο και πήραμε την νίκη. Πώς είναι να παίζεις σε ένα γεμάτο γήπεδο που ο κόσμος φωνάζει το όνομά σου? Ωραία αίσθηση. Αυτή είναι πολύ ωραία αίσθηση. Ευχαριστιέσαι. Σου δίνει αναμνήσεις. Σήμερα μου, και πίνασα λίγο. Θα μαγειρεύεις τίποτα? Όχι. Υποσχέθηκε σπεσιαλτέ. Να δούμε. Κρέπες κάνουμε. Θα έχουν ανάγκη. Να φάμε κρέπες. Τι θα φτιάξουμε καταρχήν? Κρέπες λέγονται αυτές. Ωραία. Πες μας λίγο τα υλικά. Τα υλικά λοιπόν. 3 αυγά. Αλεύρι. Καλά. Αυτό πρέπει να είναι ζάχαρη, από ό,τι γράφει η συνταγή. Μην μπερδεύσουμε το αλάτι με τη ζάχαρη και έχουμε. Και τα δύο, Μια χαρά θα πάνε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κράτασε αυτό τώρα. Το κρατάω. Ναι. Πάμε τώρα. Ξεκινάμε. Ένα αυγό. Για παίξτε. 2. Να σου πω κάτι. Η συνταγή της επιτυχίας του Βλάντο Γιάνκοβιτς ποια είναι? Να σπάμε αυγά. Η συνταγή της επιτυχίας. Μέχρι τώρα. Η συνταγή της επιτυχίας μέχρι τώρα είναι πολλή δουλειά. Η αλήθεια είναι. Πολλή δουλειά, προπόνηση, πολλές ώρες στο γήπεδο. Έτσι μάλλον τα κάνουμε, σωστά. Γεια σας, να δούμε. Αυγό. Βάλαμε το αλάτι, τι άλλο χρειάζεται να βάλουμε? Επόμενο. Πρέπει να βάλουμε τώρα το γάλα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά το γάλα. Για βοήθα λίγο. Το δεν το είχε ανακατέψει ποτέ. Έτσι, μπράβο. Βλέπεις, τώρα το κάνεις. Και αλεύρισε λίγο. Ακόμα δεν έχει. Για συνέχισε. Συνέχισε, ρε. Συνέχισε. Συγκεντρώσου. Συνταγή της επιτυχίας είναι και η συγκέντρωση. Και δεν είναι συγκεντρωμένη τώρα. Σωστά, έχεις ένα δίκιο. Τι λείπει αυτή τη στιγμή, αν θες να βάλουμε λίγο περισσότερο αλάτι, λίγο περισσότερο πιπέρι στη συνταγή του Παναθηναϊκού, τι είναι αυτό που θα έβαζες για να τελειοποιηθεί η συνταγή? Λίγο ζάχαρη. Λίγο ζάχαρη. Ναι, λίγο ζάχαρη. Η οποία ζάχαρη τι θα είναι στην περίπτωση αυτή? Νομίζω ότι ενέργεια. Η ενέργεια είναι το πάνω. Νομίζω ότι άμα βγάλουμε λίγο παραπάνω ενέργεια στο γήπεδο θα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Νομίζω ότι εντάξει. Ναι, άμα κάνεις και λίγο έτσι το αλεύρι το οποίο είναι όλο μαζεμένο στο πλάι. Για πείτε κι εσείς, καλά είναι.
Να σου πω κάτι. Χρειάζεται πάντα ένας μάγειρας. Ναι. Στην προκειμένη ο μάγειρας είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι η εμπειρία και η τέχνη ενός μάγειρα για να πετύχει συνταγή? Είναι ένας νέος προπονητής. Να διαχειριστεί τα υλικά του, να βάλει τις ποσότητες που πρέπει στη συνταγή. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες σε μια ομάδα. Είτε αυτή λέγεται Παναθηναϊκός, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να διαχειριστεί σωστά αυτούς τους παίχτες που έχει. Γιατί υπάρχουν παίχτες στην ομάδα όπως είναι ο Διαμαντίδης και ο Φώτσης, οι οποίοι είναι μεγάλοι παίχτες, έχουν ζήσει πολλά πράγματα, είναι μεγάλες προσωπικότητες και έχουν καταφέρει πολλά στη ζωή τους. Πιστεύω ότι σιγά σιγά με την εμπειρία που θα αποκτήσει και ο ίδιος ο προπονητής, γιατί είναι από τα πρώτα του βήματα στη προπονητική καριέρα σε ομάδα, θα βελτιωθεί και αυτός και θα βελτιωθεί και η ομάδα. Άλλα πάει, για πάμε. Ναι! Και είναι και μεγάλη. Πότε θα είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός εφέτος, πιστεύεις, που είμαστε στα μέσα της σεζόν? Άμα δεν είναι έτοιμος στα play-off, τη βάψαμε. Δεν μπορώ να ακούω αυτούς τους ήχους. Στο γήπεδο δεν ακούς ήχους, δεν σε επηρεάζουν, να σε έχει επηρεάσει ποτέ κανείς? Άλλο στο γήπεδο. Στο γήπεδο είναι εκεί που έχω μάθει να ζω, να αναπνέω και να μην τρώω. Τι σου έχουν πει και σε έχει ενοχλήσει πολύ? Όχι υβριστικό σύνθημα, νομίζω ότι παραπάνω ο αντικείμενο που πετάξανε με επηρέασε. Γιατί με πέτυχε κιόλας. Ένας μεγάλος αναπτήρας μπικ ήταν. Θυμάσαι, ναι, πώς θα το θυμάμαι. Πού να είναι το γόνατο μου ακόμα από αυτό. Κάτι να έχεις ακούσει που να σε ανεβάσει πολύ ψυχολογικά και να σε αρέσει πολύ που το άκουσες? Ακούμε και έξω από το γήπεδο. Έρχεται ο κόσμος για να βγει φωτογραφία μαζί σου. Είναι κάτι πάρα πολύ. Δεν κουράζει καθόλου αυτό? Όχι, ποτέ. Βάζω. Ναι, μισή δουλειά θα κάνουμε. Περιμένω μπισκότο λίγο γιατί έχω ακούσει ότι είσαι σε δίαιτα. Να μείνει και λίγο για μένα, ναι. Έτοιμη! Η τουαλέτα είναι πολύ κοντά. Αμά χρειαστείτε ποτέ συμβουλές μαγειρικής εκτός από συμβουλές μπάσκετ. Μην ρωτήσετε εμένα. Τέλεια κρέμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω το φαγητό να σ' άρεσε. Καταπληκτικό. Έχω πάρει δυνάμεις τώρα για την εγωμπή. Χιούγκο, γεια! Γεια σου, Χιούγκο. Γεια σου, Χιούγκο. Bye. Πραγματικά πολύ ωραία συνέντευξη του Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να τσαλακωθεί μπροστά στην κάμερα. Συγχαρητήρια στη Χριστίνα Βραχάλη και χθες και σήμερα κατάφερε να μας δείξει τον άνθρωπο Βλάντο Γιάνκοβιτς, γιατί τον αθλητή λίγο πολύ τον γνωρίζουμε.